Ανέστη πραγματικά. Αμήν. Είπανε λέει να μην λέτε Χριστός Ανέστη, να λέτε χρόνια πολλά. Γιατί είναι εδώ μουσουλμάνοι και παραξηγιόνται. Λες και τους καλέσαμε να έρθουνε και έπρεπε να τους έχουμε ας πούμε ένα βόη διψημένο. Δεν μπορούμε λέω να μην λέμε εμείς Χριστός Ανέστη και φωνάζουν οι άλλοι αληθώς Ανέστη. Πράγματι. Γιατί αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τότε δεν έχουμε τίποτα να απολαύσουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει αν ο Χριστός δεν ανέστη, άραγε μάταιο το κήρυγμα, ματαία και η πίστη σας. Είμαστε λέει και ψευδομάρτυρες, γιατί ομολογήσαμε ότι ανέστη. Οι Απόστολοι δεν διστάζανε να πούνε ανέστη ή δεν ανέστη. Δεν το διστάζανε. Μάλιστα πολλοί αμφισβητήσανε αυτό το γεγονός. Και στο ΚΔ κεφάλαιο του Λουκά, θα διαβάσουμε τώρα, θα δούμε πώς αμφισβητούν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού οι ίδιοι Απόστολοι. Οι ίδιοι Απόστολοι δεν παραδέχονται ότι αναστήθηκε. Και έρχονται ας πούμε σε αντίθεση με όλη την Εκκλησία. Στο ΚΔ κεφάλαιο του Λουκά μας λέει το εξής. Σελίδα 932. Τη δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ ο όρθρος βαθύς ήρθαν εις το μνήμα φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλοι τινές με ταυτόν. Έβρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από του μνημείου και εισελθούσε δεν έβρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, οι δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν ποιμάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτά εφοβήθησαν και το πρόσωπο εις την γη είπε προς την ας, τι να ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών, δεν είναι εδώ, ανέστη, αλλά ανέστη. Ενθυμίστε πως ελάλησε προς εσάς ενώ ήτο έτη εν τη Γαλιλαία ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και ενθυμίστησαν τους λόγους αυτού και αφού υπέστρεψαν από το μνημείο απήγγειλαν ταύτα πάντα προς τους 11 και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή, η Μαρία και η Ιωάννα, η Μαρία και η Ιωάννα. Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελειπέ με ταυτόν έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία. Άκου να λένε τώρα ότι οι γυναίκες που είδανε τον Ιησού Χριστό και τον προσκυνήσανε και τον ψηλαφίσανε, ότι λένε φλιαρίες, γυναικεία λόγια. Δεν πιστεύανε δηλαδή ότι αναστήθηκε. Παρόλο που οι γυναίκες τον είχαν δει, γιατί πήγανε να αναλείψουν το σώμα του με αρώματα και δεν βρήκανε το σώμα εκεί. Βρήκαν το λίθο αποκεκυλισμένο, τον τάφο άδειο. Γιατί είχε πει ότι θα αναστηθεί την τρίτη μέρα. Την τρίτη μέρα όμως ήταν η Κυριακή.
εκρατούντο για να μην αναγνωρίσω σε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτι τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε στη θροπή? Τι έχετε εκεί, είστε έτσι κατσουφιασμένοι και μιλάτε, τι λέτε? Τι θέλετε, γιατί είσαστε στενογονημένοι? Υπάρχει λόγος? Και τότε είπαν αυτοί, ο Κλεόπας λέει, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γινόμενα εν αυτή εν τις ημέρες ταύτες?» Εδώ όλος ο κόσμος έχει βήξει, εσύ δεν έχετε καταλάβει τίποτα? Προς αυτόν, «Πία». Ιδέ είπαν προς αυτόν περί του Ιησού του Ναζωραίου ως εστάθη ανήρ προφήτης. Το ξέρουμε αυτό. Δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Ενώ ξέρανε ότι ο Χριστός ήταν πράγματι εν δυνάμει στην Ιερουσαλήμ και είχε αποδειχθεί ότι ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν πιστεύουν όμως την Ανάσταση. Έχετε υπόψη σας, αγαπητοί, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν στην Ανάσταση. Ρωτήσανε τον επίσκοπο της Αγγλικανικής Εκκλησίας, λέει, πιστεύεις στην Ανάσταση? Πιστεύω, λέει, στη Σταύρωση και στο θάνατο. Στην Ανάσταση δεν πιστεύω. Είναι επίσκοπος. Πιστεύουμε ότι είναι ζωντανός, αληθινός, πραγματικός. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν το δεχτούμε όπως είναι, θα δυσκολευτούμε μετά στη ζωή μας. Ακούμε για χρήματα. Ελάτε εδώ, δίνουν χρήματα. Πάμε εκεί που δίνουν χρήματα. Ελάτε εδώ, εδώ περνάνε ωραία οι άνθρωποι. Σε στρώνουνε ωραία τα πέτα κάτω, τραπέζια, αυτό. Τρέξτε, όλοι μαζί τρέχουμε. Πού πάμε. Στα Βάγιαγι έγινε μια φορά μετά την απελευθέρωση ένα πολύ μεγάλο κακό. Ανοίγαν τα μαγαζιά και τα λαιλατούσανε. Πήγανε στον αδερφό, ο οποίος ήταν εκεί ποιμένας στα Βάγια, λέει, «Μπαρμπαμίτσο, τι είναι? Έλα, γιατί ανοίξαν κι άλλο μαγαζί, έλα να πάρεις κι εσύ». Και είπε, «Δεν είναι δικά μου αυτά για να τα πάρω. Αυτά είναι ξένα. Δεν έχω όρεξη». Και είπε, έκανε εκείνο το οποίο λέει ο λόγος Θεού, «Πλούτος σε αραίοι, μη προσιλώνετε την καρδία σας». Αφού πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, πώς τρέχεις, λένε, άμα βάλεις εκεί 5 θα πάρεις 25. Άμα κάνεις τούτο θα πάρεις εκείνο. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ζωντανός? Και όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, τότε δεν βγαίνει τίποτα. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Αλλά εδώ όμως λέει τώρα, τι συζητάτε, λέει, «Περί Ιησού του Ναζωραίου, όσοι στάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κατά δίκην θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομαι ότι αυτός είναι ο μέλλον αλυτρός των Ισραήλ, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας». Έτσι ελπίζαμε, έτσι πιστεύαμε. Δεν διστάζουν να πούνε τη γνώμη τους και την αμφιβολία τους. Διότι έτσι θα λυθεί και η απορία που έχουν μέσα στην καρδιά τους. Ελπίζαμε ότι αυτός είναι. Το λένε, το διαχειρίζονται και δεν διστάζουν να πούνε τη γνώμη τους. Νομίζαμε ότι αυτός είναι. Και τώρα γιατί δεν νομίζετε? Γιατί εξηγούνε. «Εμείς ελπίζουμε ότι αυτός είναι μέλλον αλυτρός των Ισραήλ,
αλλά και πρώτος τούτη υπάρχει τρίτη μέρα είναι σήμερα αυτή, αφού έγιναν ταύτα. Σήμερα τρίτη μέρα, είπε τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Πούντος. Θα μου πείτε είναι απόγευμα τώρα που περπατάνε προς Εμαούς, είναι απόγευμα. Απόγευμα, αλλά από το πρωί έπρεπε να αναστηθεί. Αφού λέει την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, δεν εννοεί το βράδυ. Γιατί κοντεύει βράδυ τώρα εδώ πέρα. Εννοεί ότι θα αναστηθεί από το πρωί. Πούντος. Γιατί δεν αναστήθηκε. Δεν τον είδαμε. Και λέει εδώ πέρα, εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλονας λιτός των Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση τρίτη μέρα είναι σήμερα, αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάν έτινες υπήγον την αυγή στο μνημείο και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήρθαν λέγουσι ότι είδον οπτασία αγγέλων ήτινες λέγουσι ότι αυτός ζει και τινές των ημετέρων υπήγον εις το μνημείο και έβρουν ούτω καθώς γυναίκες είπαν αυτόν όμως δεν είδαν. Πήγαν στο μνημείο, κοίταξαν πράγματι, ήταν αποκυλισμένος ο βράχος από εκεί, η πλάκα, τα φόπλακα. Πράγματι ήταν άδειος ο τάφος, πράγματι. Τον ίδιο όμως, δεν τον είδαν. Αναστήθηκε πούντος το αφού αναστήθηκε. Πού πάει, δεν έπρεπε να έρθει σε εμάς να μας πει, ιδού εγώ αναστήθηκα. Γιατί τον χάσαμε, πούντος. Πολλοί έχουν χάσει την όραση του Χριστού και όταν χάσεις την όραση του Χριστού από εκεί και πέρα προσπαθείς να βρεις δόξες, πλούτη, υπάρχοντα στον κόσμο αυτό. Θέλω να γίνω μέγας, θέλω να γίνω σπουδαίος, θέλω να γίνω... Δεν θέλει να γίνει σαν... Πόσα λεφτά έχεις, 100.000, φέρ' τα εδώ, θα τα κάνουμε 500. Πώς θα τα κάνεις, θα τα κάνω, έλα, φέρ' τα εσύ, εδώ τετρέχει ο χριστιανός. Και δεν ρωτάει, πώς θα τα κάνεις, θα κάνεις απατεωνιά, θα κάνεις τίποτα κακό, τι θα τα κάνεις, για πες μας, δεν ρωτάει, αλλά τρέχει. Ο Μπαμπαμίτσος λοιπόν από τα Βάγια είχε πει ότι εγώ δεν πάω να λαιλατήσω ξένα μαγαζιά. Δεν είναι δικά μου αυτά τα υπάρχοντα. Και αφού δεν είναι δικά μου δεν τα θέλω. Και έφυγε και δεν πήγε. Ενώ όλοι οι ακοσμικοί, οι αμαρτωλοί και ακόμη οι χριστιανοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού τρέξαν όλοι να πάρουν. Ελάτε, έχει κονσέρβες, έχει πράγματα, έχει φάσματα, έχει παλτά, έχει... Ελάτε να πάρετε. Δεν θα πάμε. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Χριστός ανέστη. Ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι αληθινός. Και αυτός είπε προς αυτούς ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσο ελάτε να προφείτε. Ανόητη και βραδύ στην καρδία. Δεν έπρεπε ο Χριστός να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού και αρχίσας από του Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευον εις αυτούς τα περί τούτο του περί αυτού γεγραμμένα εν πάσης γραφές. Επλησίαλα λέει στην κόμη και αυτός προσεποιείται ότι υπάγει μακρότερο. Εγώ δεν θα έρθω μαζί σας στην Εμαούς, δεν πάω για Εμαούς εγώ, πάω μακρότερα. Μα έλα του λένε τώρα έκλεινε αυτό, τον πήραν τον αγκαλιάσανε, ο ένας από τη μια πλευρά, ο άλλος από την άλλη. Πάμε σπίτι τώρα να φάμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Και τον πήρανε και τον πήγανε στο σπίτι και καθίσανε εκεί και έκοψε τον άρτο, ύψωσε τα μάτια στον ουρανό,
ευχαρίστησε τον Κύριο, τον Πατέρα τον Ουράνιο, και σε λίγο πράγματι είδανε πάνω του την ευλογία και αμέσως ο Χριστός εξαφανίστηκε. Πολύ ο Χριστός ήτανε. Ο Χριστός ήταν και μας είπε, δεν μας είπε ότι είναι ο Χριστός. Δεν μας λέει, δεν επιτρέπει, δεν επιτρέπει στην απιστία μας να φάει κι άλλο χόρτο, ας πούμε, από αυτό της απιστίας. Δεν το θέλει, δεν θέλει να πιστεύουμε αλλά να μην πιστεύουμε. Όποιος δεν πιστεύει τον κάνει στην άκρη και όποιος πιστεύει τον βάνει στη μέση. Στον έρχοντα λέει θα δοθεί κι άλλο. Το μη έχοντα και εκείνο που έχει και αυτό θα του αφαιρεθεί. Δεν φοβόντουσαν οι Απόστολοι να πούνε αν αναστήθηκε ή δεν αναστήθηκε. Δεν φοβόντουσαν. Παραδείγματος χάρη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει το εξής. Ήταν λέει μαζεμένοι όλοι και ήρθε ο Χριστός και είχαν κλειδώσει κιόλας. Για το φόβο των Ιουδαίων. Κλείδωσε ρε Ιωάννη εκεί την πόρτα, βάλε και το λουκέτο, βάλε και την αμπάρα, μην έρθουν οι Φαρισαίοι και μας πιάσουν και εμάς και μας σταυρώσουνε. Τόσο μυαλό είχανε. Νομίζανε ότι θα τους σταυρώσουν και αυτούς επειδή σταυρώσαν τον Χριστό. Αλλά δεν τους έκανε ο Θεός αυτή τη μεγάλη τιμή να τους σταυρώσουνε. Ήταν μεγάλη τιμή για τον άνθρωπο να τον σταυρώσουν χάρη του Χριστού. Εκεί ήρθε ο Χριστός, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, ήρθε ανάμεσά τους και ειρήνη ημίν. Ήταν ταραχή στην καρδιά τους. Ειρήνη ημίν. Καθώς με απέστειλε ο Πατήρε, εγώ στέλνω εσάς. Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο. Κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία εις τους πιστεύοντας θέλους και παρακολουθεί ταύτα. Εν το όνομα τι μου θέλους δηλαδή νέας γλώσσας. Θέλους εκβάλλει δαιμόνια. Θέλους όφης θέλους πιάνει και δεν θέλους πάθει τίποτα. Επί αρρώστους θέλους επιθέτει τα σύρες και θέλους ιατρεύεστε. Παράξενο πράγμα. Ήρθε ο Χριστός με κλεισμένες τις πόρτες, με τα λουκέτα, με τις αμπάρες, με όλα και πώς μπήκε μέσα. Δεν εμποδίζεται ο Χριστός να έρθει να σε βρει όπου θέλει, όπου και να είσαι. Και στα υπόγεια να είσαι και στα κατόγεια να είσαι και στις φυλακές να είσαι. Όπου να είσαι τίποτα δεν τον εμποδίζει διότι είναι εκείνος ο οποίος εξουσιάζει τα πάντα. Και ήρθε, ο Θωμάς όμως έλειπε λέει εκείνη την Κυριακή που ήρθε ο Χριστός και παρουσιάστηκε. Όταν την άλλη Κυριακή ήταν και ο Θωμάς του είπαν είδαμε τον Κύριο. Είδατε τον Κύριο, ποιον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Τον είδαμε, ήρθε ανάμεσά μας είπε ειρήνη μην. Δεν πιστεύω εγώ εάν δεν τον δω με τα μάτια μου. Δεν πιστεύω εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων. Αν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του. Δεν πιστεύω. Βλέπετε ότι δεν διστάζει ο Θωμάς να πει αυτό το οποίο αισθάνεται. Δεν πιστεύω σε αυτά που λέτε εσείς. Δεν πιστεύω ότι ο Χριστός ανέστη. Όμως ο Κύριος δεν τον άφησε έτσι, γιατί αν κάποιος έχει κάποια αμφιβολία δεν θα τον αφήσει ο Κύριος να πάει να κατρακυλήσει στην απιστία και στον ηλισμό. Θα τον προλάβει. Την άλλη Κυριακή ήρθε πάλι ο Κύριος. Μπήκε πάλι μέσα και κλεισμένων των θυρών. Μπειρήνη μην. Και ο πρώτος τον οποίο έπιασε ήταν ο Θωμάς. Θωμά, έλα εδώ βάλε το δάχτυλό στον τύπο των ύλων. Κοίτα, βλέπεις, φέρ το δάχτυλό σου, βάλ το στον τύπο των ύλων,
Φέρε το χέρι σου, βάλ το στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Μη γίνεσαι άπιστος, Θωμά. Τι να σας πω, αδελφοί, έχω απαγοητευτεί για ορισμένους χριστιανούς. Και έχω απαγοητευτεί γιατί τους βλέπω ότι είναι μεταξύ δύο φρονημάτων. Και τον κόσμο θέλουνε και τα πλούτη θέλουνε και όλα τα θέλουνε. Ο Ιούδας ξέπεσε, ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπούσε τα χρήματα. Και όσο ήτανε με τους Αποστόλους, κάπως βολευότανε. Έκρεπε, εβάσταζε, λέει, τα βαλόμενα. Από αυτά που του δίνανε, πάρε για την αποστολή των Αποστόλων, κράταγε και μερικά για τον εαυτό του. Αλλά ήτανε, ας πούμε, τη λέξη ψίχουλα. Δεν ήτανε πολλά. Πόσο από την εισφορά, πώς θα μαζέψουμε? Αν δεν κάνει ένας μια εισφορά πραγματική, μια δωρεά. Έρχονται οι Φαρισαίοι και του λένε, τι θέλει να σου δώσουμε για να μας τον παραδώσεις? Εκεί έπεσε χοντρό χρήμα και συμφώνησε, λέει, με αυτόν 30 αργύρια. Άκου, 30 αργύρια, ξέρεις τι πει 30 αργύρια? Να μην σας πω 300 εκατομμύρια. Θα σου δώσουμε 300 εκατομμύρια, 30 αργύρια. Να μας τον παραδώσεις όμως. Άμα για 30 αργύρια, εγώ έψαχνα να βρω μέσα στο σακουλάκι για να κρατήσω από τα βαλόμενα. Και τώρα που μου δίνουν 30 εκατομμύρια θα τα περιφρονήσω? Ήλπιζε όμως ο Ιούδας ότι δεν θα του κάνουν τίποτα. Δεν θα μπορέσουν να του κάνουν, διότι είχε πεποίθηση ότι ο Χριστός είχε δυνάμεις, είχε εξουσία. Μπορούσε να πει λόγο και να καταστραφούν όλοι αυτοί. Το είπε εξάλλου ο ίδιος. Τότε μπορούσε, λέει, να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων και να τους εξαφανίσουν όλους. Το είπε. Το πίστευε αυτό ο Ιούδας. Αν δεν πιστεύουμε στον Χριστό διότι είναι δυνατός και θα μας κάνει πλούσιους και θα μας κάνει μεγάλους και τρανούς, πιστεύουμε στον Χριστό διότι θα πάμε στον ουρανό και θα απολαύσουμε την αιώνια βασιλεία Του. Το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό πιστεύουμε στον Χριστό. Και δεν είναι... παρασυρώμαστε από τα πλούτη, από τα βαλόμενα, από τα αργύρια του Ιούδα και αυτό. Αλλά κοιτάμε να δούμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και βάρος και τέλειον. Μπορεί να πεθάνουμε φτωχοί, αλλά θα πεθάνουμε με τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος είπε τον καλό αγώνα ηγονίστην. Τον δρόμο μου με τελείωσα, την πίστη διετήρησα. Του λοιπού μένει σε με ότι δικαιοσύνη Στέφανος. Και ποια ήταν η απολαυή του? Τι είχε αποκτήσει στον κόσμο αυτό? Τίποτα. Τίποτα δεν απέκτησε. Σπίτι είχε, ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τότε πώς λέει ότι τον αγώνα των καλών ηγονίστη? Ο καλός αγώνας είναι του Ευαγγελίου, είναι ο αγώνας του Χριστού. Πώς θα φέρεις τις ψυχές στο Χριστό και θα τους πεις ότι θα έχετε ζωή αιώνιων, θα κληρονομήσετε την αιώνιο βασιλεία, και αυτοί εμπιστεύονται, πιστεύουν και ακολουθούν χωρίς καμία αντίρρηση. Αδελφοί μου αγαπητοί, είμαστε πολύ ευτυχείς διότι ακολουθούμε τον Χριστό. Μην παραστήρεστε από πλούτη, από τη σάρκα, από την αμαρτία, από τον κόσμο. Κοίτα ο κόσμος, τώρα έχουμε και την τηλεόραση, μας φέρνει όλο τον κόσμο μέσα στο σπίτι. Και κοίτα ο κόσμος πώς ζει, κοίτα ο κόσμος τι κάνει. Και οι χριστιανοί ζηλεύουν και προσπαθούν να ανεβούνε. Αλλά πού προσπαθούν να ανεβούνε? Μέσα στην εκκλησία.
να αποκτήσουν φήμη, να αποκτήσουν δόξα, να αποκτήσουν πράγματα τα οποία δεν είναι για μας εδώ στον κόσμο αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σας είδα σήμερα και το μήνυμα αυτό να το κρατήσετε, διότι έχει μεγάλη αξία. Η Εκκλησία μας δεν μπόρεσε να προχωρήσει περισσότερο, διότι έχει μέσα κόσμο ο οποίος ζητάει δόξεις, τιμές, έστω και σε αυτή την συνάθρηση. Κοιτάνε όπως οι Απόστολοι, ποιος είναι μεγαλύτερος μεταξύ μας. Εγώ είμαι, έλεγε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήρθαν και τη μάνα τους. Τι είναι, κυρία Ζεβεδαίου, τι σημαίνει? Θέλω να μου κάνεις μια χάρη, κύριε. Τι θέλεις, παιδί μου? Να πεις στη βασιλεία σου να καθίσουν οι δύο ήμουες εκ δεξιών σου και ο άλλος εξ αριστερών σου. Δεν ξέρετε τι ζητάτε, λέει. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αντί να ζητήσετε την αιώνια βασιλεία, την αιώνια ζωή, την αιώνια δόξα, ζητάτε τις επίγειες δόξεις οι οποίες δεν έχουν καμία αξία. Ο Χριστός ανέστη, αγαπητοί. Είναι ανέστη, ο Ένος είναι ζωντανός. Εμένα μου είπε, παρετήσου, διότι τελείωσες. Είπα στη σύνοδο και πέσαν όλοι επάνω μου, όχι αδελφέ, μη παρετήσου. Πώς θα πάει? Και εγώ σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι ευσυγκίνητος, εντάξει αδελφοί, δεν παρετούμε. Πέρασε ένας χρόνος, δύο χρόνια, ο Θεός μου λέει παρετήσου, διότι τελείωσες εσύ, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Ό,τι είχες να πεις το είπες. Και τότε έπεσα και έσπασα το πόδι μου. Βέβαια με το πόδι που έσπασα είδαμε ότι δεν μπορούσα να πάω στην εκκλησία και συνέβη αυτό το οποίο συνέβη σε έναν αδελφό στην επαρχία. Η σύνοδος του είπε να σταματήσεις διότι η γυναίκα σου αποστάτησε. Έφερε αντιρρήσεις και γιατί αυτό και τι φταίω εγώ αν η γυναίκα μου αποστάτησε κλπ. Κλπ. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού να είναι μια γυναικός ανήρ, να έχει τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσουτα ή ανυπότακτα κτλ. Δεν μπορώ. Πάει να ανεβεί στον άβονα, πέφτει κάτω, παθαίνει ένα κάταγμα. Του λέω παρατήσω. Ναι αδελφέ, θα παρατηθώ, αλλά όχι τώρα. Πάει την άλλη Κυριακή να ανεβεί στον άβονα, δίνει μια ξάπλα και σπάει και το άλλο πόδι. Του λέω αδελφέ, παρατήσου. Θα παρατηθώ αδελφέ, όχι ακόμη όμως, περίμενε. Πάει την τρίτη εβδομάδα στην εκκλησία, σπάει και το άλλο χέρι. Είναι ένα μάτσο χάλια. Αν δεν ακούμε τον Θεό, δεν θα πάμε καλά. Εμένα μου λέγε παρετήσου. Και τελικά βρήκα το κουράγιο και παρετήθηκε και ανέλαβε ο νυφός Νικολακόπουλος με διάφορους αδελφούς, δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις, θα μπουν άλλοι τρεις και άλλοι τρεις και θα διοικήσουν το έργο του Θεού. Εγώ τελείωσα πάντως. Δεν έχω άλλο τίποτα να κάνω. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Τελείωσα. Και το έργο που έκανε ήταν πολύ δύσκολο. 30 φορές πήγα στο δικαστήριο. 30 φορές δικάστηκα. Αλλά αυτό λέει ο Θεός. Δεν είναι να κάνεις τίποτα άλλο. Σε κάθε πόλη έγινε μια εκκλησία. Σε κάθε χωριό μια εκκλησία. Σε κάθε γειτονιά μια εκκλησία. Τελείωσε. Αδελφοί μου αγαπητοί, μη ζητάμε πλούτη στον κόσμο αυτόν. Θα έρθει να δοκιμαστούμε πάλι και θα δοκιμαστούμε σκληρά, διότι θα έρθει και θα μας πει θέλεις λεφτά, ναι, έλα εδώ. Θέλεις σύνταξη, μου λέει, λέω σύνταξη, ναι, θα πάρεις από μια οργάνωση στην Αμερική.
Να σου δώσει σύνταξη γιατί είσαι 50 χρόνια στο Χριστό και έκανες έργο καλό. Λέω δεν θέλω, διότι μου έχει δώσει ο Θεός σύνταξη. Τη σύνταξη που μου έχει δώσει είναι πολύ ωραία, δεν είναι άσχημη. Είναι για δύο άτομα, ίσα ίσα να τρώνε καλά, καλό φαγητό. Ρύζι, μακαρόνια, φακές και όλα αυτά τα οποία είναι τα ωραία της μεσογειακής δίαιτας που η οποία δεν βλάπτει. Να φτιάξουν αυτή την εκκλησία εδώ. Ζηλέψανε το Μενίδη, ζήλεψε η Λούτσα και φτιάξαν και αυτοί το ίδιο. Και θα ζηλέψουν όλες οι εκκλησίες και όλες οι πόλεις της Ελλάδος και θα γίνουν πολλές εκκλησίες σαν ετούτη, γεμάτες, ωραίες, ευλογημένες και θα δοξάζουμε το Θεό και έτσι ευχαριστούμε Κύριε. Όσοι συμβάλλετε στο έργο θα πάρετε μισθό. Όσοι δεν συμβάλλετε, δεν περιμένετε τίποτα. Θα ερχόσαστε και θα φεύγετε άδειοι. Ο Θεός μαζί σας. Αλληλούια.